Με το χειρότερο τρόπο επιβεβαιώθηκαν χθες οι φόβοι των αγροτών της ευρύτερης περιοχής Φαρκαδόνας. Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις, υπερχείλισε ο Πηνιός ποταμός, βυθίζοντας στα νερά χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων με σιτηρά, καλαμπόκι και μυδική. Τεράστια καταστροφή προκλήθηκε και σε αγροτικές εκτάσεις που είχαν προετοιμαστεί με λιπάσματα και φυτοφάρμακα για την καλλιέργεια βαμβακιού, προκαλώντας απόγνωση στον αγροτικό κόσμο. Στο επίκεντρο των ζημιών για ακόμη μια φορά οι αγροτικές εκτάσεις του Κεραμιδίου, του Ζάρκου, της Πηνιάδας, του Κλοκοτού και της Νομής. Συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από την υπερχείληση του Πηνιού ποταμού και του Ενιπέα ποταμού, πλημμύρισαν 22.000 στρέμματα, εκ των οποίων 7.000 καλλιεργήσιμα, με σιτάρι και μυδική καλαμπόκι, από την υπερχείληση του Πηνιού ποταμού. Διεκόπη κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κλοκοτού Μαραθέας Καρδίτσας, καθώς η γέφυρα που συνδέει τα δύο γειτονικά χωριά κατακλείστηκε από τα νερά. Χθες πάντως, στην ενεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων του Δήμου Φαρκαδόνας αλλά και του ΓΟΕΒ που επιτηρεί το αντλιοστάσιο του Κεραμιδίου, βρίσκονταν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου. Οι αγρότες πάντως στην εικόνα της καταστροφής εξέφραζαν την αγωνία τους και για τις επόμενες ημέρες, καθότι η χθεσινή ημέρα δεν υπήρξε εκτόνωση του φαινομένου. Και αυτό γιατί στην κήτη του Πηνιού ποταμού, μέχρι και νωρίς το βράδυ, εισέρχονταν μεγάλοι όγκοι νερού από παραποτάμους και χυμάρους που προέρχονταν από τον ορεινό όγκο μετά το λιώσιμο των χιονιών. Έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Συνεχίζεται, βλέπετε και σήμερα, οι βροχοπτώσεις. Πραγματικά ξεκίνησε εδώ και 4 μέρες. Έχει υπερχειλήσει ο Πηνιός. Έχει το αγρόκτημα του Παραποτάμου και του Βαλομανδρίου περίπου 800 στρέμματα, όπως και από την πλευρά των μεγάλων καλυβίων με τη Μαγούλα περίπου 1.300 στρέμματα και περίπου άλλα 20.000 στρέμματα συνολικά από την Ομή μέχρι κάτω την Πηνιάδα έχουν πλημμυρίσει. Εμείς αυτό που κάναμε ως Περιφερειακή Ενότητα και στη συνεργασία με τον Περιφερειακό τον κύριο Αγοραστό, να δώσουμε προς τον ΕΛΓΑ αυτό το συμβάν που υπάρχει και από χθες η επόπτρια του ΕΛΓΑ μαζί με τους γεωπόνους βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές και αυτό που ζητήσαμε από τον ΕΛΓΑ να μπορέσουν να έχουν δίκαια και νωρίς τα αποτελέσματα ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν και να κάνουν τις επανεσπορές ή να πάρουν τις αποζημιώσεις από τις παραγωγές που δεν θα μπορούν να έχουν μεγάλες παραγωγές και ποιοτικές.